Θα ξεκινήσω με ένα ρητορικό ερώτημα. Είναι δυνατόν ένα πολιτικό σύστημα που έχει πάνω απ' όλα τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και όχι τις ανάγκες των ανθρώπων να έχει πολιτική προστασίας και σεβασμού δικαιωμάτων ανθρώπων που έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας της ζωής τους και ζητούν άσυλο? Όχι, δεν μπορεί. Απ' τη μια να τσακίζει δικαιώματα και ανάγκες εργαζομένων στο επίπεδο ζωής, στην υγεία, παιδεία, πρόνοια, αθλητισμό, πολιτισμό, να συρρυκνώνει εργατικά και κοινωνικά δικαιώματα, οδηγώντας λαϊκές μάζες σε εξαθλίωση. Και απ' την άλλη, να παρέχει και να σέβεται ότι δικαιώματα έχουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Αν ίσχυε κάτι τέτοιο, θα ήταν αντίφαση. Ωστόσο, παίρνει ορισμένα νομοθετικά μέτρα αναγκαστικά λόγω διεθνούς δικαίου, κυρίως της συνθήκης της Γενέβης, που υιοθετήθηκε σε άλλες εποχές που υπήρχε ο σοσιαλιστικός πόλος και ασκούσε επίδραση στην προστασία και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όμως, και από αυτά πολλά στην πράξη υπονομεύονται. Εξάλλου, η διαφορά και η υπεροχή του σοσιαλιστικού συστήματος και στον τομέα της προσφυγικής πολιτικής είναι εμφανής. Εμείς την έχουμε γνωρίσει όταν πριν 70 χρόνια χιλιάδες πολιτικοί πρόσφυγες, κυνηγημένοι και ξεριζωμένοι μετά τον εμφύλιο, μικρά παιδιά που είχαν χάσει τους γονείς τους από την Ελλάδα, γνώρισαν τη φιλοξενία και αγκαλιάστηκαν από τις τότε σοσιαλιστικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Σε όλους τους πολιτικούς πρόσφυγες έδωσαν δουλειά με δικαιώματα και μια ανθρώπινη ζωή. Όλα τους τα παιδιά μορφώθηκαν με έξοδα του κράτους. Έμαθαν από ουγγρικό, πολωνικό, τσέχικο σχολείο να γράφουν και να μιλάνε καλά την ελληνική, τη μητρική τους γλώσσα. Τα ελληνικά ήθη και έθιμα μορφώθηκαν στα καλύτερα πανεπιστήμια. Οι ανατροπές στις αρχές της δεκαετίας του 90 ήταν η επιστροφή της βαρβαρότητας για τους λαούς. Σήμερα αυτές οι ίδιες χώρες είναι εχθρικές, κλειστές για τους πρόσφυγες και ξεριζωμένους, ανοιχτές όμως για τα μονοπόλια και ολιγάρχες. Αλλά αυτός είναι ο καπιταλισμός, η απανθρωπιά και η βαρβαρότητά του. Συνολικά λοιπόν η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εχθρική για πρόσφυγες και μετανάστες, συνένοχη με ΝΑΤΟ και ΗΠΑ. Αφού η προσφυγή είναι παιδί των ιμπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων, υψώνει λοιπόν τύχη και τους αντιμετωπίζει μόνο ως πηγή εκμετάλλευσης εργατικής δύναμης με επιλογή για να βγατένουν τα κέρδη των ευρωπαϊκών μονοπωλίων. Αυτό κάνει η συνθήκη Σέγγεν, το Δουβλίνο, η δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Και κρύβεται μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση πίσω από τις χώρες Βίζεγκραντ. Ωστόσο, δική της πολιτική είναι. Εξάλλου, οι περιορισμοί των δικαιωμάτων σε αυτούς που χρειάζονται διεθνή προστασία, δηλαδή τους αιτούντες άσυλο, αποτυπώνονται και εκφράζονται στις ευρωοδηγίες που εσωματώνονται σε αυτό το νομοσχέδιο. Ωστόσο, οι οδηγίες έχουν ένα μικρό βαθμό ευελιξίας σε εθνικό επίπεδο, που εσείς το αυστηροποιείτε στο όνομα αύξησης των ροών, δηλαδή της ξενοφοβίας. Κρύβεται ότι η στρόφιγγα ανοιγοκλίνει εκβιαστικά από την Τουρκία σε συνάρτηση με τα μεγάλα παζάρια της, με ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, είπα, αλλά και με την εξέλιξη των ανταγωνισμών και επεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή για τις πηγές και τους δρόμους των ενεργειακών πόρων. Επιβεβαιώνεται λοιπόν από το αποτέλεσμα η απάνθρωπη και επικίνδυνη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που εγκλωβίζει πρόσφυγες και μετανάστες στα νησιά. Υποφέρουν και οι νησιώτες μας και υπάρχουν τεράστιες ευθύνες και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και οι δυο τη στηρίζεται. Σε τι συνίσταται τώρα η αυστηριοποίηση? Πρώτον, μετατρέπεται με τερτύπια το προσφυγικό σε μεταναστευτικό. Με μαζικό τρόπο πρόσφυγες θα τους χαρακτηρίζεται μετανάστες.
Είναι εξοργιστικό. Είναι άδικο, είναι απάνθρωπο. Αφού αποφασίζεται η ένταξη στο σύστημα ασύλου μόνο όσων έχουν προσφυγικό προφίλ. Έτσι πετάτε στα σκουπίδια τη θεμελιώδη αρχή της εξατομικευμένης εξέτασης. Καταρτίζεται λίστα ασφαλούς χώρας και θα απελάβνονται με αζικά άνθρωποι σε κράτη που η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μας θα τα βαφτίζεται ασφαλή. Δηλαδή, διαδικασίες ταχείας απόρριψης και όχι ουσιαστικής εξέτασης των αιτήσεων. Αυτό είναι ένα εφεύρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομοθετήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, όπως και της επανοπρόθεσης της απέλασής τους αυτές τις χώρες. Δηλαδή, η Τουρκία, που δεν έχει ενσωματώσει τη συνθήκη της Γενέβης, έκανε μόνο επιμέρους ρυθμίσεις για να εφαρμοστεί συμφωνία με Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα χρησιμοποιεί Σύρους πρόσφυγες ως πολιορκητικό κρυό για την επέμβαση στη Συρία. Είναι μια ασφαλής χώρα? Όχι βέβαια. Δεύτερον, προωθείται τη διοικητική κράτηση, δηλαδή φυλάκιση, και μάλιστα μπορεί να ξεπερνά το ανώτατο όριο των 18 μηνών χωρίς να έχουν κάνει τίποτε επιλείψιμο αυτοί οι άνθρωποι. Τελικά η φιλοξενία σε ανοιχτές δομές γίνεται με εξαίρεση, γίνεται η εξαίρεση. Έτσι καταντάει. Όταν μάλιστα το 70% είναι γυναικόπαιδα, θα φυλακίζεται γυναικόπαιδα. Απάνθρωπες είναι και οι διατάξεις που προβλέπουν να γίνει μια χώρα, να γίνει η χώρα μια φυλακή για δεκάδες χιλιάδες αιτούντες άσυλο. Έτσι, ο διπλός εγκλωβισμός θα υπάρχει και στην ενδοχώρα. Ακόμα, δεν θεωρείται ευάλωτους όσους πάσχουν από μετατραυματικό στρες γιατί ναυάγησαν και κινδύνεψαν να πεθάνουν ή έχασαν συγγενείς τους στο ναυάγιο. Αλλά ακόμα και για τους ευάλωτους, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι μπορούν να προωθηθούν στην Τουρκία αφού δεν τους εξαιρεί από τις διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων ασύλου στα σύνορα. Τρίτον, κατασταλτικές είναι οι διατάξεις σας. Μετά την καταγραφή, εφόσον οι αιτούντες τελικά παραμένουν στο σύστημα εξέτασης των αιτήσεων ασύλου, αλλά δεν συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις μεταφοράς, τότε η εξέτασή τους εξετάζεται ταχυρύθμα εντός 3 ημερών ως τιμωρία. Γιατί θεωρείται ότι την υπέβαλαν για να καθυστερήσουν την απομάκρυσή τους. Να σας πω, εμείς δεν το αποκλείουμε να υπάρχει και μια τέτοια περίπτωση. Και υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά όμως δεν είναι ο κανόνας. Προβλέπεται επίσης ότι η παραβίαση των όρων και κανονισμών λειτουργίας των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης έχει ως συνέπεια τη διακοπή της στέγασης και ουσιαστικά την αποπομπή των αιτούντων από αυτά. Τέταρτον, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση. Προβλέπεται υποχρεωτική παρακολούθηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με απειλή επιβολής κυρώσεων στην οικογένεια, αν τυχόν δεν γίνει. Δηλαδή, ενώ είναι κρατική υπόθεση, τη μετατρέπεται σε ατομική. Πρόκειται για πρόκληση. Τη στιγμή που δεν έχετε διασφαλίσει τη μεταφορά παιδιών στα σχολεία και έχουμε κάνει ένα σωρό ερωτήσεις για αυτά. Δεν έχουν διοριστεί εκπαιδευτικοί. Δεν υπάρχουν τα ειδικά εκπαιδευτικά εργαλεία για παιδιά που έχουν άλλη μητρική γλώσσα. Δεν υπάρχουν διερμηνείς ούτε τάξεις υποδοχής στα πρωινά σχολεία. Πέμπτον, περιορίζεται την έννοια της οικογένειας, αποκλείοντας την ουσία τα μέλη των οικογενειών δικαιούχων διεθνούς προστασίας από το καθεστώς με διάφορους τρόπους. Ουσιαστικά, αντί για διατήρηση της οικογένειας στην πράξη, γίνεται διάσπαση της οικογένειας του ετούντος, αφού με την ενηλικίωση το παιδί θα εξετάζεται πλέον ως ενήλικας, ο οποίος μπορεί να επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του, ακόμα και αν η υπόλοιπη οικογένεια παραμένει εδώ. Είναι σκληρό. Ταυτόχρονα περιορίζεται την έννοια της ευαλωτότητας και μάλιστα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη μεταφορά σε συγκεκριμένη δομή, γίνεται αποβολή από το σύστημα ασύλου. Το θεωρούμε ένα επικίνδυνο άρθρο.
Γιατί σε περίπτωση μη τήρησης των κανονισμών λειτουργίας της δομής στερείται υλικών συνθήκων διαβίωσης, δηλαδή το στοιχειώδης συσίτιο και στέγη ακόμα και σε σκηνή. Εμείς σας ρωτάμε με αυτούς τους ανθρώπους τι θα κάνετε. Θα είναι στους δρόμους. Έκτον, βάζετε αυστηρές διαδικασίες που επιδιώκουν να θέσουν επιπλέον βάρη και να πεταχτούν έξω από το σύστημα ασύλου. Παραδείγματος χάρη, για απλά ζητήματα ζητάτε τη συνδρομή δικηγόρου, τη στιγμή που τα ίδια τα στοιχεία λένε ότι μόνο το 20% των ετούντων άσυλο έλαβε δωρεάν νομική συνδρομή στο πλαίσιο των δικηγόρων. Άρα δυσκολεύεται καταστάσεις. Αλλά ακόμα πιο σκληρό είναι στο άρθρο 77. Είναι μια επικίνδυνη διάταξη, σύμφωνα με την οποία τη συνέντευξη του ετούντα μπορεί να διενεργεί και το προσωπικό αστυνομίας ή του στρατού, αρκεί να μην φορά στολή και διακριτικά. Τη θεωρούμε απαράδεκτη και ζητάμε να αποσυρθεί. Έβδομον, πρακτικά ακυρώνεται το ίδιο το δικαίωμα στην προσφυγή, αφού μειώνεται τις ήδη πολύ μικρές χρονικές προθεσμίες. Μεταφέρεται επίσης την αρμοδιότητα των υποθέσεων διεθνούς προστασίας από τα διοικητικά εφετεία στα πρωτοδικεία. Το αποτέλεσμα, θα έχουμε πρωτοδίκες δικαστές, θα κρίνουν αποφάσεις που έχουν εκδώσει συχνά ανώτεροι τους, εφέτες, που συμμετέχουν στις επιτροπές προσφύγων. Τι προδιαγράφει αυτό? Απόρριψη των αιτήσεων ακύρωσης. Ωστόσο, είναι απάνθρωπο, μέσα σε 2 μήνες από τη δημοσίευση του νόμου, οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες θα πρέπει να φύγουν από τις δομές. Δηλαδή, πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι, στον δρόμο? Έτσι έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ορατός, λοιπόν, είναι ο κίνδυνος της αστεγίας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης. Εμείς ρωτάμε, πώς προχωράτε ένα τέτοιο μέτρο χωρίς να έχει εξασφαλιστεί στέγαση, εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, ανέβρεση δουλειά κλπ. Ένατον, θεωρούμε αρνητικό η συγκέντρωση όλων των υποθέσεων που αφορούν την αναγνώριση αλλοδαπού ως πρόσφυγα στα πρωτοδικεία Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Αυτό δυσκολεύει την πρόσβαση, θα επιβαρύνει με έξοδα τους προσφεύγοντες, όμως οδηγεί και στη διαμόρφωση και συγκέντρωση αντιδραστικής νομολογίας. Επίσης, αλλάζεται τη σύνθεση των προσφυγών, που θα είναι αποκλειστικά από δικαστές, ενώ πριν υπήρχε ένας εκπρόσωπος της ΥΠΑ της Αρμοστίας, που τώρα εκδιώκεται. Θεωρούμε ότι ένα διοικητικό όργανο παίρνει χαρακτήρα δικαστικού οργάνου και αυτό δεν είναι σωστό. Δέκατον, στην υγειονομική περίθαλψη υπάρχουν μια σειρά διατάξεις που είναι ίδιες με τα προηγούμενα. Όμως τι συμβαίνει? Στην πράξη έχουν αποδείξει ότι δεν μπορούν να διασφαλίσουν όρους για την προστασία της υγείας των προσφύγων και μεταναστών. Άρα ούτε και την πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, αποτελεσματική αντιμετώπιση και κατ' επέκταση και την προστασία της δημόσιας υγείας. Προβλέπεται να υπάρχει κάρτα υγείας στην ΚΥΠΑ, ωστόσο οι ετούντες άσυλο που τους έχει απορριφθεί η αίτηση δεν θα δικαιούνται κάρτα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να καλύπτονται πλήρως τα επίγοντα χρόνια περιστατικά, αλλά και με συστηματικό, προληπτικό, ιατρικό έλεγχο, εμβολιακή κάλυψη κλπ. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι το νομοσχέδιό σας είναι αντιδραστικό και κατασταλτικό. Πατάει και επεκτείνει το δρόμο που χάραξε ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα επιχείρει να φανεί δικαιωμένος για την πολιτική του στο προσφυγικό. Να δείξει ότι δήθεν το νομοσχέδιο είναι η νύχτα με τη μέρα συγκριτικά με τη δική του διακυβέρνηση. Και όμως οι περισσότερες διατάξεις αυτού του απαράδεκτου νομοσχεδίου στηρίζονται σε μέτρα
που είχε νομοθετήσει η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ενσωματώνοντας οδηγίες και συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κορυφαία αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Εμείς καλούμε το λαό να μην δείξει καμία ανοχή. Ενισχύουν αυτά και το ρατσισμό και την ξενοφοβία. Ταυτόχρονα υπάρχει κίνδυνος αυτά τα αντιδραστικά μέτρα να επεκταθούν και στο λαϊκό κίνημα, στους εργαζόμενους, στο λαό, δηλαδή συρρήκνωση αστικών δικαιωμάτων του λαού. Γι' αυτό καλούμε την κυβέρνηση να πάρει πίσω αυτά τα αντιδραστικά μέτρα. Να κλείσει μόρια και όλα τα hot spot των νησιών, όχι στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που εγκλωβίζει ανθρώπους, να μεταφερθούν πρόσφυγες και μετανάστες σε αξιοπρεπείς δομές φιλοξενίας της υπηρετικής Ελλάδας και στις χώρες πραγματικά προορισμού τους, με προτεραιότητα στην επανένωση των οικογενειών τους, ενάντια στο Δουβλίνο και σε όλες τις οδηγίες και συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός των δικαιωμάτων των προσφύγων που προβλέπει η συνθήκη της Γενέβης, σεβασμός δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλων και μεταναστών και καμιά συμμετοχή στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις και βεβαίως να κλείσουν οι αμερικανοτοϊκές βάσεις στη χώρα μας που γεννούν προσφυγιά και μετανάστες.